πάμε να μιλήσουμε τώρα για τα ψάρια και να καλημερίσουμε την Εμιλία, έτσι, σωστά, επειδή σου λέω Έμιλη όταν είσαι. Το οποίο το αγνοούμε όμως. Συνήθως λέμε να είναι ωραίο το ψαράκι σαν μεζεδάκι, αλλά δεν μπορούμε να το καθιερώσουμε, πιστεύω εγώ, στην εβδομαδιαία μας, στο εβδομαδιαίο μας πρόγραμμα, στην διατροφή μας. Συνήθως δυσκολεύει. Πάμε στις διαφανείς οι οποίες μας έχεις φέρει. Είναι πολύ περιεκτικό αυτό που θα δούμε και βεβαίως αρχίζουν οι φίλοι να παίρνουν τηλέφωνο για ό,τι σας ενδιαφέρει. 77-77-10-88 και βεβαίως στο διαδίκτυο να μας στέλνετε τις απορίες σας. Πάμε στις διαφάνειες. Μιχάλη. Πάμε στις διαφάνειες. Μιλήσουμε να μαγειρέψουμε τότε το ψάρι μας. Επειδή είναι πολύ ωραία η γεύση, αλλά από εκεί και πέρα και το τηγανιτό μας ελκύει πάρα πολύ. Αλλά μας λες ότι όταν το τηγανίσουμε, τότε είναι δύο αυτά που συμβαίνουν και δεν μας οφειλούν. Είναι το πρώτο, το οποίο είναι ότι θα καταναλώσουμε και άλλα λιπαρά, και το δεύτερο ότι θα καταστραφούν τα πολύτιμα. Ερωτήσεις και απορίες από τους φίλους τηλεθεατές. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα σας. Εγώ ήθελα να πω ότι εκτός από κάτι. Αγορά ακριβούτσικο είναι και το ψάρι. Ναι, το ξέρω, αλλά σε πολλές χώρες έχω το περισσότερο. Ναι. Ήθελα να δείξω ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το θέμα, η δάκρυο και ειδικά τα μεγάλα ψάρια και τα ψάρια του αυγού, να δεν απαντώμε, του σώματος του, να μην καταστραφούν. Δηλαδή, έστω και σε μικροποσότητες, οι οποίες αφρίζουν. Αυτό ήθελα να το βάλω λίγο για συζήτηση αυτό το θέμα των επιβραγωνουσιών. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Έχουμε και άλλη γραμμή. Έχουμε άλλη γραμμή. Έχει όμως αυτά που είπε ο φίλος τηλεθεατής. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια που λέμε είναι ότι η ευεργετική σε πιο εγκλωβισμένο χώρο. Τι να προτιμήσουμε, φρέσκο ψάρι, κατεψυγμένο ή κονσέρβα. Κονσέρβα, υπάρχουν τα συντηρητικά. Υπάρχουν τα συντηρητικά, υπάρχουν. Ερωτήσεις από τους φίλους τηλεθεατές. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σας ακούμε. Θέλω να ρωτήσω εγώ. Τεράστια διαφορά. Πρώτα-πρώτα πλένεις τα χέρια σου και δεν μυρίζουν πάλι. Και αντιλαμβάνομαι θα έχει και μεγάλη διαφορά στη γεύση. Από άλλο παρέ με το κάπνο τη φωτιά, σε διάτου μια μυρωδιά καπνιστή. Μας ανοίξαν την όρεξη τώρα. Εντάξει, και λέω ότι είναι καλό, αλλά η δερμοκρασία φτάνει στα επίπεδα του τηγανίσματος. Θέλω, ας πούμε, είναι σωστό, ας πούμε, είναι έτσι όπως το λέω ή είναι διαφορετικό πράγμα. Θα ακούσετε την άποψη της Εμιλίας. Ευχαριστούμε πολύ. Yeah. Έχουμε και άλλη γραμμή. Yeah. Καλημέρα σας. Yeah. Καλημέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Θέλω να μιλήσω για δύο είδη ψαριών. Αυτά τον για την ιχθυοκαλλιέργεια και για ένα ψάρι το οποίο εισάγεται στην Κύπρο. Τα ψάρια της ιχθυοκαλλιέργειας μέσα στην τροφή τους έχει μέρκουρι, έχει δηλητήριο. Και συστήνεται στο οποίο εκκίνονται όλα τα τοξικά απόβλητα. Ευχαριστούμε, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να τα σχολιάσεις όλα αυτά, αν γνωρίζεις. Να το ψάξουμε και να μιλήσουμε με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δυστυχώς δεν έχουμε εκπρόσωπο τώρα των αρμόδιων υπηρεσιών, έτσι δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα και θα επιδιώξουμε να τα ερευνήσουμε για να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες σε κάποια άλλη εκπομπή. Μιχάλη. Όντως όμως αυξημένη η κατανάλωση, δηλαδή 2-3 φορές την εβδομάδα, αυτό θα παίξει ρόλο στην χοληστερίνη. Πρέπει να γνωρίζουν κάτι περισσότερο, κυρίες, υπάρχουν είδη ψαριών που πρέπει να αποφεύγουμε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όχι. Ότι έχουν ακούσει οι φίλοι τηλεθεατές ότι οι κάτω των 16 χρονών άτομα δεν πρέπει να καταναλώνουν σολομό. Ισχύει αυτό, υπάρχει κάτι τέτοιο? Για τρώνε σούσι, δεν ξέρω τώρα, τα γούστα των παιδιών αλλάζουν, ναι, με την εποχή μας. Πρέπει να προσέξουν κάτι τα παιδιά. Πάμε να ακούσουμε και άλλους φίλους τηλεθεατές. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σας ακούμε. Παρακαλώ, μπορείτε να μας πείτε μερικά πράγματα. Εμένα. Ορίστε. Τους αξία για τη χοληστέρη είναι τι? Κρεπτική αξία, τα υπέρ και τα κατά. Στην επόμενη γραμμή μας, καλημέρα. Καλημέρα, εσείς μιλάτε. Ναι. Πικρή είναι η εκπομπή σας. Καλημέρα. Σας να ακούμε. Ρωτήσω κάτι, η θαλάσσια είναι μόλις μέρες στη γενική. Και δεύτερο, πρώτη ερωτή και δεύτερο. Καλημέρα. Το δίπλα της τελευταία μας γραμμή είναι συγκεκριμένο, δεν
χαμηλώστε την τηλεόραση, επειδή ακούμε και ξανακούμε αυτά που λέμε και εσάς δεν σας ακούμε. Σας παρακαλώ. Δεν μας ακούει φίλοι, ο φίλος που βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή. Να πούμε κάτι εμείς να πούμε. Αφού ακούγεται η γυναίκα, τι να κάνω εγώ τώρα, να την ακούσουμε, να μην την ακούσουμε. Να ακούσω την παραγωγή, τι οδηγία θα μου δώσει. Έχει κλείσει. Πάμε, Εμιλία μου, να απαντήσουμε σε αυτά που ρώτησε ο Μιχάλης και η κυρία προηγουμένως. Να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση. Προηγουμένως μας είπες ότι οι ουσίες αυτές ενδεχομένως, οι οποίες μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην υγεία μας, δεν συσσωρεύονται σε τόσο μεγάλες ποσότητες στο ψάρι για να υπάρχει όντως ότι τηρούνται οι τρεπτικές και γι' αυτό ακριβώς, επειδή είναι μικρή η διάρκεια μαγειρέμα. Λίγες πληροφορίες, πολύ σύντομα, Εμιλία μου. Για τα μαλάκια είπα. Που μας είπες στην αρχή. Εκεί που σχεδόν κάθε μέρα παλιά καταναλώναν ψάρι, σήμερα μπορεί και ποτέ μια φορά την εβδομάδα να μην το κάνουμε. Γι' αυτό να το επιδιώξουμε. Συμβουλή σου, πόσες φορές την εβδομάδα να καταναλώνουμε ψάρι? Τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. Ας δούμε για ένα λεπτοδάκι με τον Τίμη και μετά με τον Στέφανο θα σας μαγειρέψουμε.